Μια ερώτηση για την κυρία Καγκελάριο και μετά για τον κύριο Πρωθυπουργό. Κυρία Μέρκελ, σας έπεισε σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τα επιχειρήματά του και τις προτάσεις που σας παρουσίασε, ούτως ώστε, και αν ναι, τι σημαίνει αυτό πρακτικά για την παροχή ρευστότητας στην Ελλάδα μέσω των θεσμών, όπως είπατε κι εσείς. Και εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, θεωρείτε ότι μετά με τη συνάντησή σας με τη Γερμανίδα Καγκελάριο τον Απρίλιο θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις ή ακόμη και τις δόσεις του IMF ή τίποτα από τα δύο? Σας ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι είμαι η καγκελάριο της Ομοσπονδικής Δημοκρατίας της Γερμανίας και εκπροσωπώ ένα κράτος από τα 19 τα οποία ανήκουν στο ευρώ. Οι αποφάσεις σε σχέση με τη ρευστότητα ως προς το αν είναι ορθό να ληφθούν κάποια μέτρα ή κάποια άλλα να μην ληφθούν είναι αποφάσεις οι οποίες παίρνουν το Eurogroup και οι Υπουργοί Οικονομικών αφού δούνε και ακούσουν την αποτίμηση των θεσμών. Εγώ, εμείς μπορούμε να το συζητήσουμε, μπορούμε να ανταλλάξουμε γνώμες και απόψεις, μπορούμε να εμβαθύνουμε. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα, θα το κάνουμε. Δεν μπορώ όμως να πω, να υποσχεθώ και να διασφαλίσω κάτι το οποίο αναφέρεται σε έννοιες όπως είναι η ρευστότητα. Είναι μια άλλη διαδικασία αυτή. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς σε ένα άλλο πλαίσιο, πιο στενό, στα πλαίσια της Νόδου Κορυφής, συζητήσαμε αυτό το θέμα για άλλη μια φορά. Εξηγήσαμε ποιο είναι το σημείο εκκινήσεως της αποφάσεως την οποία πήραμε στις 20 Φεβρουαρίου και τι θα πρέπει να γίνει εμπροκειμένου. Αυτό θα το ξανακάνουμε, αλλά αποτέλεσμα σήμερα μην περιμένετε. Κυρία Κεχαγιά, θα ήταν πράγματι οξύμορο αν περιμένατε από μένα να έχω έρθει στη Γερμανία και να ζητήσω από τη Γερμανίδα καγκελάριο να μου δώσει χρήματα να πληρώσω μισθούς και συντάξεις στην Ελλάδα. Δεν ήταν αυτός ο στόχος της επίσκεψής μου. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά το θεσμικό πλαίσιο μέσα από το οποίο λαμβάνονται αποφάσεις στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ταυτόχρονα και τις δυσκολίες, τις χρηματοοικονομικές που αντιμετωπίζει η νέα ελληνική κυβέρνηση που έρχονται από το παρελθόν. Εμείς τις παραλάβαμε και απλά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες όπου θα λυθούν αυτές οι αντικσότητες και οι δυσκολίες, πετυχαίνοντας μία συμφωνία και μία κοινή απόφαση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς που θα είναι υποφελής τόσο για τον ελληνικό λαό, όσο όμως και για το κοινό μας πλαίσιο, το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον. Διότι το πρόβλημα το οποίο εντοπίζατε, στο οποίο αναφερθήκατε, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά το σύνολο της Ευρωζώνης. Όλοι λοιπόν έχουμε επισημάνει την ανάγκη να μην υπάρξει νέος διχασμός στην Ευρωζώνη. Όλοι εκφράζουμε την βούλησή μας να βρεθεί η αμοιβαία υποφελής εκείνη λύση που θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε υπό τις καλύτερες συνθήκες. Και εδώ ακριβώς αυτό που κάνουμε είναι να προσδιορίζουμε το κοινό έδαφος, να μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας και να προσδιορίζουμε τα προβλήματα, τις συμφωνίες μας και τις διαφωνίες μας, κάτι το οποίο εκτιμώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο προκειμένου να προωθηθεί, να προχωρήσει αυτή η διαδικασία στους θεσμούς που θα δώσει την δυνατότητα να υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, να προωθηθούν δηλαδή οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία, που εμείς τη ζητάμε, δεν μας ζητάει κάποιος να τις υλοποιήσουμε, και ταυτόχρονα, όπως θεσμικά προβλέπεται, να κινηθούν και οι διαδικασίες για την εκταμείευση χρημάτων που έχει πράγματι ανάγκη αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία. Κύριε Πρωθυπουργέ,
το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Είπατε ότι είναι καλύτερο να συζητάτε παρά να συζητούν οι άλλοι για σας. Ακούσαμε όμως σήμερα ότι μέλη της ελληνικής κυβερνήσεως είπαν ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιου είδους κατασχέσεις στην Ελλάδα γερμανικών κτηρίων. Ή εσείς είπατε ότι αν ξαφνικά αυτή τη στιγμή έρθουν κάποιοι τρομοκράτες οι οποίοι περάσουν μέσα από το ρεύμα μεταναστών και φτάσουν στην Ευρώπη, δεν θα φταίτε εσείς. Και κυρία Καγκελάρη, αισθάνεστε υποχρέωση και για ηθικούς λόγους πραγματικά να πληρώσετε για θύματα της εποχής του ναζισμού? Τι θα γίνει προκειμένου? Καταρχάς, δεν υπάρχει κανένα μέλος της ελληνικής κυβέρνησης που να εξέφρασε την πρόθεση να καταλάβει η ελληνική κυβέρνηση το ελληνικό δημόσιο κτίρια του γερμανικού δημοσίου. Γιατί ακούστηκε πολύ το προηγούμενο διάστημα ακόμα και η ιδέα να σταματήσουμε την δραστηριότητα, την τόσο σημαντική και τόσο σπουδαία δραστηριότητα του Ινστιτούτου Γκέτε στην Ελλάδα. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Αυτό που ισχύει είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση έθεσε ένα θέμα νομικής διεκδίκησης στα πλαίσια τα οποία θεσμικά προβλέπονται, τα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, τα οποία δεν τα ορίζουμε εμείς, είναι συγκεκριμένα. Και θέλω να επαναλάβω ότι αυτή η πρωτοβουλία για την ανάδειξη εκ νέου, δεν είναι καινούργιο αυτό, έγινε και από την προηγούμενη Βουλή και από την προηγούμενη κυβέρνηση, του αιτήματος για τις πολεμικές επανορθώσεις και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, δεν αφορά κάποια υλική διεκδίκηση. Δεν το συσχετίζουμε καθόλου με την παρούσα συζήτηση για την ευρωπαϊκή κρίση και την θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρωζώνη και την ανάγκη να βρούμε γρήγορα μία λύση για να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι ένα διμερές ζήτημα, ξεχωριστό, που για μας έχει μία ηθική αξία πρωτίστως και όχι υλική αξία. Οι παρανοήσεις όμως πολλές φορές, σαν αυτή την παρανόηση, δημιουργούν στερεότυπα τα οποία πρέπει να σπάσουμε. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, μου θυμίζετε το δεύτερο σκέλος, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ την εντύπωση ότι ρώτησαν περισσότερο για μένα, λέει η κυρία Μέρκελ. Το δεύτερο σκέλος ερώτησαν περισσότερο για μένα. Κυρία Λούντς, είπαμε, και αυτό το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ότι το θέμα των επανορθώσεων από πολιτικής πλευράς η Γερμανία θεωρεί ότι έχει ολοκληρωθεί. Αλλά είπαμε και το πρόεδρος της Δημοκρατίας το έχει τονίσει και το είπε πέρσι που είχε έρθει στην Ελλάδα και το κατέστησε σαφές, ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ποιες ήταν οι συνθήκες, ποιες ήταν η στάση την οποία ετήνησε το γερμανικό κατοχικό καθεστώς στην Ελλάδα, πόσο υπέφεραν οι Έλληνες, ότι υπήρχαν προβλήματα, ότι και ήταν στοιχεία τα οποία δεν το ξέρουν πολλοί Γερμανοί όπως ίσως θα θέλανε. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς δημιουργήθηκε εκείνο το Ταμείο του Μέλλοντος, όπως το είχαμε πει τότε, και είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε. Δεν φτάσαμε σε κάποιο συμπέρασμα σήμερα, αλλά η Γερμανία, έχοντας πλήρη επίγνωση αυτού του προβλήματος, τη στάσεως η οποία υπήρξε κατά τη διάρκεια της ακοχής, δεν το αγνοούμε σαν θέμα. Θα το συζητήσουμε με την Ελλάδα και θα έχουμε λεπτομερείς συζητήσεις στο μέλλον σχετικά. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση που με έναν τρόπο απευθύνεται και στους δύο. Η Γερμανία, κυρία Μέρκελ, είναι αναγνωρισμένο ότι είναι ίσως η πιο ισχυρή χώρα στην Ευρώπη αυτόν τον καιρό. Περιγράφοντας ωστόσο ένα δικό σας περιοδικό, ενώ γερμανικό, το πώς βλέπουν οι ευρωπαϊκοί λαοί, οι πολλοί ευρωπαϊκοί λαοί, την γερμανική κυριαρχία ή τη γερμανική ηγεμονία στην Ευρώπη, σας έβαλε πρόσφατα σε ένα πρωτοσέλιδο, σε ένα εξώφυλλο, δίπλα σε ναζί, να κοιτάτε την Ακρόπολη.
Θα ήθελα να σας πω για παράδειγμα ένα παράδειγμα που υπάρχει στην Ελλάδα για το πώς βλέπουν πολλοί Έλληνες στη Γερμανία. Από την κρίση χρέους, η Γερμανία έχει κερδίσει χάρη στα χαμηλά επιτόκια δανεισμού της πολλές δεκάδες δις ευρώ. Και την ίδια ώρα ζητά από άλλες χώρες να τηρούν απαρέγκλιτα μέτρα λιτότητας, παρότι έχουν κάνει πολλές θυσίες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς νιώθετε που υπάρχει μια τέτοια εικόνα για σας και τι θα κάνετε ώστε να ανατραπεί αυτή στο πλαίσιο μιας ιστορικής ευθύνης που μπορεί να έχει η Γερμανία για μια ενωμένη Ευρώπη? Και θα ήθελα να ρωτήσω και τον κύριο Πρωθυπουργό, πώς βλέπετε εσείς, κύριε Πρόεδρε, την κυρία Μέρκελ, αφού τώρα συνεργάζεστε τόσο στενά? Ευχαριστώ. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά το θέμα της ιστορικής ευθύνης, έχω την εντύπωση να ξαναρχίσω, δεν με ακούσατε. Όσον αφορά την ανάληψη ιστορικής ευθύνης, νομίζω ότι απαντώντας το προηγούμενο ερώτημα είπα κάτι ήδη και θέλω να αναφερθώ για άλλη μια φορά σε αυτό το είπα. Αλλά επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η κοινή μας συνεργασία χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη. Αμοιβαία εμπιστοσύνη. Το είπα χθες το βράδυ, το είπα στις Βρυξέλλες, το ξαναρέω σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε 80 εκατομμύρια Γερμανούς και είμαστε η μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη. Η Ευρώπη όμως έχει χτιστεί λέγοντας ότι κάθε κράτος είναι σημαντικό αδιαφόρος του αριθμού πολιτών. Είναι το Λουξεμβούργο, είναι η Ελλάδα, είναι η Γερμανία. Στο Eurogroup ο καθένας έχει μία ψήφο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό είναι αυτό το οποίο διασφαλίζει τη συνέχεια, τη δυνατότητα να συνυπάρχουμε ειρηνικά μέσα στην Ευρώπη. Και αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά πώς είναι οι γείτονες της Γερμανίας και έχει κάποιο είδους ιστορική ευαισθησία και γνώση, ξέρει ότι έχουμε ένα ίδιο ενδιαφέρον και συμφέρον, όχι μόνο με τους γείτονές μας, αλλά με όλα τα άλλα κράτη να έχουμε καλές σχέσεις. Με το Λουξεμβούργο, με την Πολωνία, αλλά και με την Ελλάδα. Γιατί κάποιου είδους επαφή, και ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι έχουμε στερεότυπα τα οποία είναι σφινωμένα στα μυαλά των ανθρώπων, αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Εγώ στην αρχή της ευρωκρίσης λεγόταν ή Ιταλοί, ή Ισπανοί, ή Ιρλανδοί, ή Έλληνες και ή Γερμανοί. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό ακριβώς δεν είναι η Ευρώπη. Όχι γιατί εγώ ανήκω στο ένα κράτος, είμαι μοναδικός. Είμαι μοναδικός γιατί είμαι ως άνθρωπος μοναδικός και ιδιαίτερος. Και εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάπου εκεί αρχίζουν τα στερεότυπα και οι διαστρεβλώσεις. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς εγώ όταν κάνω πολιτική, αυτό προσπαθώ να κάνω και αυτό να ξεπεράσω. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη του παρελθόντος, κοιτώ όμως πάνω απ' όλα το μέλλον και λέω, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, είναι κάτι το πολύτιμο και γι' αυτό το λόγο όμως θα πρέπει να κάνουμε το παν για να συνεχίσουμε να υπάρχει. Με ρωτήσατε πώς βλέπω την κυρία Μέρκελ, την καγκελάριο, και πρέπει να πω ότι η εμπειρία μου από την συζήτηση, από τις συζητήσεις που είχαμε και από τον διάλογο που είχαμε είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που ακούει και θέλει να προωθήσει επικοδομητικά την ανταλλαγή απόψεων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενδεχομένως να δίδεται προς τα έξω μια διαφορετική εικόνα πολλές φορές από αυτή που πραγματικά ισχύει για τους πολιτικούς και αυτό ίσως είναι κάτι που δημιουργεί στερεότυπα. Θέλω όμως με την ευκαιρία να κάνω μια αναφορά. Είδα και εγώ αυτό το δημοσίευμα, το πρωτοσέλιδο του περιοδικού Spiegel και νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά άδικο και για την καγκελάριο αλλά και για τη Γερμανία και για τον γερμανικό λαό να υφίσταται μια τέτοια, αν θέλετε, προκλητική επίθεση ή να μένουν υπόνοιες ότι μπορεί να έχει οποιαδήποτε σχέση η σημερινή δημοκρατική Γερμανία με την Γερμανία του Τρίτου Ράιχ, ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος που κύλησε στο αίμα την ανθρωπότητα. Και επειδή πράγματι υπάρχουν τέτοιοι παραλληλισμοί, πολλές φορές γίνονται και από έντυπα σατυρικά ή από γελιογραφίες, όταν εγώ είδα μια τέτοια γελιογραφία σε μια εφημερίδα του δικού μου κόμματος στην Ελλάδα, στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος έβαλα τις φωνές και είπα ότι δεν πρέπει να παίζουμε ούτε για αστείο με την ιστορία.
και πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι αυτά είναι πίσω σε ένα σκοτεινό παρελθόν που όλοι πρέπει να δώσουμε από κοινού αγώνα για να ξεπεράσουμε. Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι το να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις κοινές προκλήσεις του κοινού ευρωπαϊκού μας μέλλοντος. Ξέρετε, ζούμε σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας. Στην Ουκρανία, στη Βόρεια Αφρική, η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν ένα έδαφος σταθερότητας μέσα σε μια περιοχή γενικευμένης γεωπολιτικής αστάθειας. Το να μπορέσουμε λοιπόν να συζητήσουμε, να ξεπεράσουμε τα τρέχοντα προβλήματά μας με δημιουργικό τρόπο, αλλά και να αφήσουμε πίσω μας τις σκιές του παρελθόντος, γιατί αυτή την έννοια έχει το αίτημα για την διεκδίκηση της εκπλήρωσης των παλιών διαφορών. Νομίζω ότι όλα αυτά συμβάλλουν στο να προχωρήσουμε μπροστά, να γυρίσουμε σελίδα και να οραματιστούμε ένα κοινό ευρωπαϊκό μέλλον που δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην αλληλεγγύη των λαών, στην αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών και στους σεβασμούς, στον αμοιβαίο σεβασμό, στη δημοκρατία και στη λαϊκή κυριαρχία και στους κοινούς ευρωπαϊκούς μας κανόνες. Από το Reuters, κύριε Πρωθυπουργέ, κάνατε τώρα μια λεπτομερή ανάλυση του τι δεν λειτουργεί στην Ευρώπη. Πολλοί στη Γερμανία όμως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναρωτιούνται, είναι αλήθεια στις 8 Απριλίου, έτσι λένε οι εφημερίδες, ξαφνικά δεν θα μπορείτε να πληρώσετε, και ότι η ποιότητα των συζητήσεων με την καγκελάριο για να μπορέσουμε να την οργανώσουμε, εσείς παρουσιάσατε ένα κατάλογο με τις μεταρρυθμίσεις οποίες θα κάνετε και τις οποίες θα συζητήσετε κατά διάρκεια του δείπνου. Κύριε Καγκελάριε, τι είναι αυτό το οποίο θα δυσκόλευε τη Γερμανία να επενδύσει στην τράπεζα η οποία θα υποστηρίξει ακριβώς την ανάπτυξη της Ελλάδος? Νομίζω ότι τα προβλήματα, τα μεσοπρόθεσμα προβλήματα ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας είναι γνωστά. Εμείς τα κληρονομήσαμε και έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις, για διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούσεις να εξηγήσουμε, δεν ολοκλήρωσαν αξιολογήσεις σε προγράμματα τα οποία είχαν δεσμευτεί. Και έτσι η Ελλάδα έχει να εκταμιεύσει χρήματα από το πρόγραμμα το οποίο στηρίζει την χρηματοδοτική της ικανότητα από το προηγούμενο καλοκαίρι, ενώ όλο το επόμενο διάστημα είναι αναγκασμένη να πληρώνει υποχρεώσεις. Αυτά τα προβλήματα είναι γνωστά. Εδώ δεν ήρθαμε για να συζητήσουμε τα γνωστά προβλήματα, αλλά για να βρούμε λύσεις, το πολιτικό πλαίσιο, να εντοπίσουμε το πολιτικό πλαίσιο, τον κοινό τόπο, για να βρούμε λύσεις και να προχωρήσουμε μπροστά. Διότι όπως γνωρίζετε, όταν υπάρχει κοινή συμφωνία στο πολιτικό πλαίσιο με το οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε, αντιμετωπίζονται θεσμικά και τα ζητήματα που αφορούν στις χρηματοδοτικές ανάγκες. Με αυτή την έννοια απάντησα και στο προηγούμενο ερώτημα που ετέθη και θεωρώ ότι ήταν λίγο άκομψο ότι εγώ ήρθα στην Γερμανία για να ζητήσω οικονομική βοήθεια. Δεν ήρθα για να ζητήσω οικονομική βοήθεια, ήρθα για να ανταλλάξουμε σκέψεις, να ανταλλάξουμε απόψεις, να δούμε σε ποια ζητήματα υπάρχει κοινή πεποίθηση, σε ποια υπάρχουν διαφωνίες, αλλά όταν κανείς έχει διαφωνίες πρέπει να συζητά για να βρίσκει τον κοινό τόπο. Και υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι η συνάντησή μας σήμερα μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση να είναι εξαιρετικά γόνιμη και επικοδομητική για να ξεκινήσει μια νέα σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες. Όπως είδατε, σήμερα ήρθα από την Ελλάδα φέρνοντας και τον καλό καιρό της Ελλάδας. Έφερα ανοιξιάτικο καιρό στο Βερολίνο και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το κλίμα και στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Όσον αφορά τη δημιουργία μιας τράπεζας αναπτύξεως, είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολλαπλώς συζητηθεί και είχε συζητηθεί και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Αν είναι μια βοήθεια την οποία τη ζητάμε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Δεν μπορώ να αναλάβω κάποια δέσμευση προκειμένου και συμφωνώ πλήρως με τον κύριο Πρωθυπουργό. Είναι μια αρχική πρώτη επαφή. Συζητάμε, βλέπουμε που βρισκόμαστε. Δεν έχουμε φτάσει εδώ
να δεσμευτούμε πολύ συγκεκριμένα όσον αφορά τις διμερείς μας επαφές, ποιο θα είναι το πλαίσιο, πώς θα κινηθούμε. Θα θέσουμε όλα τα θέματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και θα δούμε ποιος θέλει τι και πού μπορούμε πραγματικά ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Αν υπάρξει μια διάθεση να βοηθηθεί μια τέτοια τράπεζα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Πάντως, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει. Θα φάμε για βράδυ και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, μόλις ολοκληρώθηκε η κοινή